Καλησπέρα. Αυτό είναι παγιό, αλλά εσείς. Τους πασάλους. Πώς το λένε, τους στήλους, του στεγάστρου. Ο σκελετός θα φτάσει μέχρι εδώ μπροστά. Είναι ακριβώς. Εσείς δεν ρωτάγατε για το στέγαστρο. Ναι. Είδατε ότι έχει ξεκινήσει το στέγαστρο και τελειώνει. Καλά έκανα και αυτά. Εδώ έχουν μπει λοιπόν 6 μικροπάσαλοι σε κάθε πλευρά, σε βάθος 12 μέτρων. Έχει φτιαχτεί ένας κεφαλός μουσκοντρικός, ο οποίος είναι προβόλαιο, δηλαδή η πάσαλη είναι σε μεγάλη απόσταση από το ταφικό μνημείο, με το Απόλυτα ικανοποιημένοι από την πορεία της εξέλιξης των εργασιών που εκτελούνται στο μνημείο του Τύμβου Καστά, δήλωσε κατά την επίσκεψή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία στις δηλώσεις της ευχαρίστησε αρχικά τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τη στήριξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ανάδειξη του μνημείου, υπογραμμίζοντας και το τεράστιο ενδιαφέρον για το οικουμενικό αυτό μνημείο από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ίδια ζήτησε την υπομονή και την κατανόηση του κόσμου αναφορικά με την ανάδειξη του μνημείου, καθώς τέτοιου είδους εργασίες θέλουν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Επισήμανε μάλιστα πως το ίδιο το μνημείο είναι αυτό που οδηγεί τους επιστήμονες. Πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα, τα ίδια τα μνημεία είναι αυτά τα οποία υπαγορεύουν τον χρόνο αποκατάστασής τους. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι βιάζονται, καθώς ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο μνημείο, εξαιτίας της μοναδικότητάς του, αλλά και της ομορφιάς του τελικά, θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τις εργασίες παρά μόνο στον βαθμό που μας υπαγορεύει η επιστήμη και η ανάγκη του ίδιου του μνημείου. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, ότι η ολοκλήρωση αυτού του έργου, προκειμένου να είναι προσιτό στον κόσμο, στις καλύτερες συνθήκες θα είναι έτοιμο το 2027-2028. Μέχρι τότε πρέπει να γίνουν πολλές δουλειές, πάρα πολλές αφανείς εργασίες, για να φτάσουμε στο σημείο να αποδώσουμε τον Τύμβο και τον περιβάλλοντα χώρο του αποκατεστημένο έτσι όπως πρέπει να είναι, για να μπορεί να υποδεχθεί το κοινό πάντοτε με τις δεσμεύσεις που θέτει το ίδιο το μνημείο λόγω του χώρου. Για το μουσείο που θα γίνει εδώ στον Εδώ είναι όλο μαζί. Είναι ένα πακέτο εργασιών που αφορούν τον περίβολο, το ίδιο το μνημείο και τις υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ο χώρος είχε υποστεί κάποιες ζημιές, ενώ το έργο πήγε πίσω σχεδόν κατά 6 μήνες. Ωστόσο σήμερα όλες οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, έχουν τοποθετηθεί τα γεωϋφάσματα και έγιναν οι απαραίτητες φυτεύσεις για την συγκράτηση των υλικών, ώστε το μνημείο να είναι απόλυτα ασφαλές, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό του. Οι εργασίες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί απεδείχθησαν, που είχαν προγραμματιστεί από τις μελέτες της περίοδου 15-17. Απεδείχθησαν ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή το μνημείο είναι θωρακισμένο για πολύ μεγαλύτερα καιρικά φαινόμενα από αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και συνεχώς μας εκπλήσει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Οι εργασίες μέσα έχουν ολοκληρωθεί στο εσωτερικό. Οι εργασίες μέσα στο επίπεδο του φυσικού αντικειμένου που προβλεπόταν για τη συγκεκριμένη χρηματοδοτική περίοδο είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Οι εργασίες εντός του Τύμβου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Και κύριος Παυλίδη. Αυτά γίνανε το 2014. Λοιπόν, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε στην αρχή επάνω από την καμάρα ένα στρώμα καύσης, πιστεύαμε εμείς, και πήγαμε και δώσαμε δείγματα σε δύο εργαστήρια διαφορετικά, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ο Καμπούλογλου και ο Παλιπαντήδης. Υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας του τι είναι αυτό το πράγμα. Μόλις η κυρία Μαλαμίδου έκανε τις τομές, κατά εντολή μας, ουσιαστικά για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η καμάρα στο εξωράχειό της, αν έχει παθολογία, αν έχει προβλήματα, βρήκαμε ότι σε όλη την καμάρα στο εξωράχειό της υπάρχει μία στρώση 15 εκατοστά αυτού του υλικού, το οποίο έχει την παρεμβολία ασβεστοκονιάματος από κάτω, επάνω από την καμάρα. Έχει 15 εκατοστά πάχος αυτή η μόνωση, που δεν είναι μόνο ξύλο, είναι και άλλα πράγματα. Και από πάνω έχει πάλι ασβεστοκονιάμα και από πάνω το χώμα. Αυτό λοιπόν είναι καθόλου το μήκος της καμάρας παντού. Δηλαδή όπου έκανε το μη κυρία Μαλαμίδου, βρήκε το υλικό αυτό. Το οποίο τι ήταν, ήταν σφραγίδι. Στεγανοποίηση. Θα κάνουν υπομονή, όλοι θα θέλαμε να μπορούμε να δούμε ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδάκι το χώρο αναστηλωμένο. Κοιτάξτε, το ανάκτορο του Φιλίππου,
το οποίο, του οποίου την αποκατάσταση όλοι γιορτάσαμε και το οποίο φιλοξενήθηκε σε όλα τα διεθνή μέσα για πολλές μέρες μετά την απόδοσή του στο κοινό, χρειάστηκε 16 χρόνια. 16 χρόνια γινόταν η μελέτη για να αποκατασταθεί το μνημείο. Αντίστοιχη χρόνη ήταν και για τους τύμβους της Βεργίνας, για τους βασιλικούς τάφους. Χρειάζεται υπομονή. Αυτό το οποίο, γι' αυτό το οποίο εμείς πρέπει θα απολογηθούμε, είναι αν κάνουμε λάθη στο μνημείο. Αν κάνουμε ζημιές στο μνημείο. Όλα τα υπόλοιπα χρειάζονται υπομονή. Όσο για το ερώτημα ποιον φιλοξενούσε ο τύμβος Καστά, η υπουργός δήλωσε πως αυτό είναι κάτι που θα απαντηθεί από τους επιστήμονες μετά από χρόνια και αφού γίνουν πρώτα οι δημοσιεύσεις που αφορούν στο μνημείο. Αυτό ότι από τη στιγμή που οι ανασκαφείς δημοσιεύσουν όλα τα δεδομένα, η επιστημονική κοινότητα είναι εκείνη η οποία θα αποφανθεί ή θα υιοθετήσει απόψεις οι οποίες θα δημοσιευθούν από τους επιστήμονες οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και ο κόσμος αναρωτιέται τι γίνεται. Ναι, απάντησε νομίζω. Όταν δώσουν οι ανασκαφείς την δημοσίευση του μνημείου και καταθέσουν όλα τους τα δεδομένα και κάνουν τις προτάσεις τους, αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται πάντα, τίθενται στην κρίση της επιστημονικής κοινότητας. Βλέπετε και για άλλα μνημεία, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένες προσωπικότητες της ιστορίας μας, μετά από 40 χρόνια η συζήτηση εξακολουθεί να γίνεται. Έτσι είναι ο επιστημονικός διάλογος. Και όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν οι παραφιλολογίες και λέγονται διάφορα. Ούτως ή άλλως έχουν λεχθεί τόσα πολλά για αυτό το μνημείο που δεν χρειάζονται περαιτέρω παραφιλολογίες. Λένε ότι δεν θέλετε να πείτε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος εδώ. Νομίζω ότι σας απάντησα. Ο καθένας είναι ελεύθερος, σε δημοκρατία ζούμε, να εκφράζει τις απόψεις του. Επιστημονικά λοιπόν σας έδωσα την απάντηση. Πάντως ο κύριος Λεφαντζής αυτό που έκανε γνωστό σήμερα είναι πως η στεγανοποίηση του μνημείου, η οποία είναι μοναδική και δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μπορεί να δείξει πολλά για το συγκεκριμένο μνημείο. Σίγουρα ο τάφος αυτός δεν ήταν μόνο για 40 ημέρες, αλλά για πολύ περισσότερο. Εκείνη τη στιγμή βέβαια επεμβαίνει η κυρία Παναγιωταρέα, η οποία και του ζητά να μην τα λέει όλα, καθώς ίσως να μην πρέπει να γίνουν και γνωστά. Είναι και μοναδικό στοιχείο για ένα μνημείο, ας πούμε, στη Μακεδονία. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μνημείο με μόνωση τέτοιου τύπου στο τσοράχιό του. Που σημαίνει ότι ο χώρος δεν ήταν ένας χώρος για τις 40 μέρες της ταφής, αλλά ένας χώρος που προφανώς είχε κάποια χρήση σε βάθος χρόνου και όχι για μία απλή. Όχι, λέω απλά ότι για να κάνεις μόνωση ένα τέτοιο μνημείο σημαίνει ότι είναι ένας χώρος εν χρήση. Τον πρόσθεσε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που το ταφικό μνημείο θα μπορέσει να αποδοθεί στο σύνολό του στο ευρύ κοινό, η ίδια τόνισε ότι αυτό τοποθετείται γύρω στο 2027 και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, αποκατάστασης και ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο μνημείο. Είναι δουλειές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό, στον περίβολο. Όλα αυτή τη στιγμή προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που θα εξασφαλίσει και τις υποδομές τις αναγκαίες, οι οποίες είναι μέσα στο πρόγραμμα και του Απόστολου της Ζηκώστα και το δικό μας να γίνουν στην επόμενη πενταετία. Αυτό ακριβώς που έχω πει. Όλα αυτά θα τα πούν οι επιστήμονες. Πάντως ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των ειδικών ομάδων που ήρθαν, δηλαδή πάνω από 5.000. Μα φυσικά, διότι κοιτάξτε, το 2014 εδώ απ' έξω περίμεναν 57 δίκτυα τηλεοπτικά από αντίστοιχες χώρες. Το μνημείο αυτό έχει τραβήξει μοναδικό ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όχι της επιστημονικής, του κόσμου, του απλού κόσμου. Λοιπόν, είναι φυσικό. Όλοι θέλουν να το δουν. Είναι ένα μοναδικό μνημείο το οποίο έχουν οι Σέρες και η περιοχή αυτή της Αμφίπολης. Γι' αυτό ακριβώς η μοναδικότητά του είναι και ένας λόγος που καθιστά την επιστημονική κοινότητα, άρα τους συναδέλφους μου στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι αρχαιολόγοι, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι συντηρητές, πάρα πολύ προσεκτικούς στο κάθε βήμα το οποίο πρέπει να κάνουν. Το μνημείο αυτό έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία. Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, επομένως χρειάζεται
πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο οποίος υποδέχθηκε στον Τίβο Καστά την κυρία Μενδώνη, σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως η περιφερειακή αυτοδιοίκηση στήριξε έμπρακτα τα αναστηλωτικά έργα του ταφικού μνημείου, χρηματοδοτώντας τα με ποσό άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημείωσε μάλιστα πως θα συνεχίσει η χρηματοδότηση και τη νέα περίοδο, καθώς τελικός στόχος είναι το μνημείο να αποδοθεί στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον για το μνημείο όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και φυσικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Απόστολο της Κώστα ήταν στο μέγιστο. Βλέπουμε, επισκεφτήκαμε το μνημείο με την κυρία Υπουργό, λεπτομέρειες θα σας πει η ίδια. Υπάρχει πρόοδος της εργασίας, εμφανής, εμφανέστατη, όσον αφορά το μνημείο. Πίσω μου βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί το κέλφος και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, με το δικό του τρόπο, αυτό που μόνο αυτό γνωρίζει, δημιουργεί, φροντίζει και να έχει τις προϋποθέσεις ώστε το μνημείο να είναι ασφαλές για το ίδιο το μνημείο και σίγουρα να είναι σε λίγο καιρό προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, όλου του κόσμου που θέλουν να έρθουν εδώ και δικαίως θέλουν να έρθουν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι οι οποίοι βιάζονται. Σε κάθε περίπτωση όλα τα βήματα εδώ πρέπει να είναι σταθερά, σίγουρα, για να προστατεύσουν το μνημείο και φυσικά να αποδώσουμε ένα παγκόσμιο μακεδονικό μνημείο έτσι όπως πρέπει. Εγώ δεν θα πω σε άλλες λεπτομέρειες παρά μόνο ότι εμείς θα είμαστε δίπλα τους και μας ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η πρόοδος αυτού του μνημείου, το οποίο, όπως σας είπα, είναι παγκόσμιο μακεδονικό μνημείο. Εσείς πάντως είστε αυτός ο οποίος εισπράττει τη δυσαρέσκεια του κόσμου που λένε ότι τι γίνεται με το μνημείο, πιέστε το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή είστε αυτός. Και εγώ ίδιος θα ήθελα, άμα ρωτήσετε. Αλλά καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου. Δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα, να δει τις καριάτιδες και να μην δακρύσει. Δεν θα είναι φίλος του πολιτισμού. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος πολιτισμός και υπάρχουν οι άνθρωποι του πολιτισμού οι οποίοι γνωρίζουν. Και θα τους παρακαλέσω όλους και εμένα να περιμένουμε, να προσέχουμε, να είμαστε εδώ, να είμαστε δίπλα τους, έτσι ώστε να αποδοθεί το μνημείο όπως του αξίζει. Και για το δρόμο που δεν στο Δήμο, αλλά ίσως κοιτάξτε, είναι βασικό. Αυτά δεν είναι δύσκολα να γίνουν. Τα δύσκολα είναι εδώ. Μην μένετε σε λεπτομέρειες. Φυσικά θέλει τη συνεργασία και του πρώτου βαθμού. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τις συνεννοήσεις, αλλά από εκεί και πέρα το μνημείο είναι πάνω από όλους. Οι ΣΕΡΕΣ είναι πάνω από όλους και τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη.